Την επόμενη Κυριακή θα κριθεί η μάχη για το ποιος θα είναι ο επόμενος δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, με την ενσωμάτωση στο 100% ο νυν δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο Στέλιος Αγγελούδης έκλεισαν θέση στο δεύτερο γύρο της επόμενης Κυριακής. Ο υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, Κωνσταντίνος Ζέρβας, με το συνδυασμό Ναι στη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνει 27,33%, ενώ ο ανεξάρτητος υποψήφιος, Στέλιος Αγγελούδης, με την Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνει 25,74%. Οι πολίτες μίλησαν και όλοι οφείλουμε να τους ακούσουμε. Απαιτούν περισσότερα. Τους ακούω και τους καταλαβαίνω. 4 χρόνια προσπαθήσαμε πολύ, παρά τις δυσκολίες που όλοι γνωρίζουν. Τους καλώ λοιπόν την επόμενη Κυριακή να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες και να ψηφίσουν. Να ψηφίσουν γιατί τις επόμενες 5 ημέρες κρίνεται το μέλλον της πόλης. Κρίνεται αν στο τιμόνι της θα βρίσκονται άνθρωποι με σχέδιο, αν θα ολοκληρωθούν μια σειρά από μεγάλα έργα ή αν θα παραδώσουμε την πόλη σε επιχειρηματικά συμφέροντα εξ Αθηνών. Αν θα παραδώσουμε την πόλη σε ένα παλιό, αποτυχημένο πολιτικό προσωπικό που συνασπίστηκε και θέλει να έρθει πάλι στα πράγματα. Γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά σε αυτή την πόλη. Όλοι έχουν παρελθόν και παρόν. Το δίλημα λοιπόν είναι ένα και ξεκάθαρο. Την εβδομάδα αυτή θα μιλήσουμε ξανά για όλα. Για προτάσεις, για σχέδια και για λύσεις. Θα πάμε πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι και θα στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Η Θεσσαλονίκη δεν γυρίζει πίσω. Η Θεσσαλονίκη δεν εξαγοράζεται. Στη ζωή μου έμαθα να δίνω δύσκολες μάχες και να τις κερδίζω. Είμαι βέβαιος ότι την επόμενη Κυριακή εδώ, σε αυτό το σημείο, θα γιορτάζουμε μαζί μια νίκη της πόλης, μια νίκη των πολιτών της. Είμαι πολύ χαρούμενος και αισιόδοξος για το μήνυμα που έστειλαν σήμερα οι συμπολίτες μου. Η ανεξάρτητη υπερκομματική μας παράταξη, και θα ήθελα να το κάνω καθαρό και να γίνει σεβαστό. Η ανεξάρτητη υπερκομματική μας παράταξη, Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη, σήμερα κέρδισε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της πόλης. Σήμερα κλείνει οριστικά το κεφάλαιο της αδράνειας και της εγκατάλειψης. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας αποδοκίμασε την απερχόμενη διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Καλό, με σεβασμό, σεμνότητα και εκτίμηση, τους συμπολίτες μου να στηρίξουν την προσπάθειά μας η Θεσσαλονίκη να γυρίσει σελίδα. Αύριο έρχεται μια άλλη μέρα, την επόμενη Κυριακή, με την Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη η πόλη μας γυρίζει τη σελίδα που πρέπει. Στην τρίτη θέση έρχεται ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, Σπύρος Πέγκας, με το συνδυασμό Θεσσαλονίκη για όλους, με ποσοστό 20,74% και η ψήφη του θα είναι καθοριστική για το αποτέλεσμα. Μας λυπεί πάρα πολύ ότι το 60% των συνδημοτών μας δεν ήρθαν να ψηφίσουν. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλες και όλους αυτούς που μας ήρθαν και μας ψήφισαν, που μας στήριξαν. Τους υποψηφίους, τους δημοτικούς συμβούλους, τους κοινοτικούς, τους εθελοντές μας, όλο τον κόσμο που ήρθε και στάθηκε δίπλα μας. Την επόμενη μέρα θα είμαστε παρόντες στη μάχη για τη Θεσσαλονίκη, θα είμαστε δίπλα στους Θεσσαλονικείς, είμαστε εδώ, η Θεσσαλονίκη για όλους και θα παραμείνουμε σε πάλι. Στην τέταρτη θέση έρχεται ο Βασίλης Τομπουλίδης με τη Λαϊκή Συσπήρωση και ποσοστό 6,82%. Ακολουθεί ο Δρόσος Τσαβλής με το συνδυασμό Όλοι Εμείς, λαμβάνοντας 5,69%, ενώ η Μαρία Κέκη με την Πόλη Ανάποδα συγκεντρώνει 5,53%. Ο Στέργιος Καλόγυρος με το συνδυασμό Θεσσαλονίκη Μακεδονία συγκεντρώνει 4,61%. Κάτω από το 3% και συνεπώς εκτός του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου μένουν ο Γιάννης Κουριανίδης με το συνδυασμό Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική και ο Δημήτρης Γιαμπάζης με τους Ενωμένους Μακεδόνες.